ανακοινώσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν με την ανακοίνωση της νομαρχιακής του ΚΚΕ για την ομιλία του υποστρατήγου. Με μια ομιλία. Ναι, ακριβώς. Την κεντρική ομιλία του υποστρατήγου, εν αποστρατεία του κ. Γιώγα. Έχουν πάρει θέση και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Κώστα Μπασδέκη, που είναι και δημοτικός σύμβουλος και μέλος του ΚΚΕ, και με την κυρία Μαρία Λαϊνά, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενιάνες. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Κύριε Μπασδέκη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Μπασδέκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μπασδέκη. Ναι, ναι. Η διαφωνία σας πού είναι? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η διαφωνία είναι για το γεγονός ότι ένας ομιλητής, ο οποίος υποτίθεται ότι μέσα από την ομιλία του θα εξέθεται το ζήτημα της τιμής και μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Ιπάτης. Μέσα από αυτή την ομιλία, λοιπόν, όχι μόνο δεν εξέθεσε αυτό το ζήτημα, αλλά αντίθετα, νομίζουμε ότι προσέβαλε και τη μνήμη και την τιμή αυτών των ανθρώπων που πέθαναν εκεί, που εν πάση περιπτώσει σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Τι θέλω να πούμε όμως με το γεγονός αυτό. Ο κύριος Γιώγας έκανε πάρα πολλές αναφορές με στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία. Στην προέκταση της ομιλίας του ανέφερε μια σειρά γεγονότα τα οποία ουσιαστικά παραχαράζουν την ιστορία. Και θεωρούμε ότι αυτό το έκανε είτε γιατί ο ίδιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα, είτε γιατί έτσι ήθελε να αναδείξει ορισμένα ζητήματα τα οποία, κατά τη γνώμη μας, θεωρούμε ότι όχι μόνο προσβάλλουν την ιστορία, προσβάλλουν και τη μνήμη των θυμάτων. Για παράδειγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες, δεξιοί, αριστεροί και φασίστες πολέμησαν όλοι μαζί τον κατακτητή. Ωστόσο, να μην υπήρχαν ούτε συνεργάτες των Γερμανών, ούτε δυνάμεις οι οποίες πολέμησαν δίπλα στους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βούλγαρους κατακτητές. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τάγματα ασφαλείας ήταν τέτοια. Για τα ίδια τα τάγματα ασφαλείας ανέφερε ότι κάναν την ανάγκη φιλοτιμία. Δηλαδή ότι δεν θέλαν να κάνουν κάτι, ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο συνεργούσαν, αλλά και πρωτοστατούσαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ολοκαυτώματα, όπως για παράδειγμα στο Φορτιάτι, όπως για παράδειγμα στην Καλογρέζα, στην Αθήνα, στην Κοκκινιά και σε άλλα μπλόκα τα οποία πρωτοστατούσαν. Ή για τον Τζολάκογλου ανέφερε ότι ο Τζολάκογλου, παρά τη θέλησή του, ήταν πρωθυπουργός των Γερμανών της κατοχικής κυβέρνησης. Αναφέρω ορισμένα στοιχεία της ομιλίας του που δείχνουν πραγματικά το σκοπό και το στόχο αυτής. Και θεωρούμε, και εμείς εκεί βάζουμε ένα ζήτημα, ότι ο ομιλητής όχι μόνο δεν συνέβαλε στην ιστορική ανάδειξη του γεγονότος, αλλά αντίθετα το παραχάραξε όπως όφιλε κατά τη γνώμη του να το κάνει. Και εκεί υπάρχουν οι ευθύνες. Προφανώς όμως υπήρξε και κάποια επιλογή, κύριε Μπασδέκη, για να... Υπήρξε κάποια επιλογή για τον κεντρικό ομιλητή από κάποιους, έτσι, δεν ήρθε μόνος του. Ακριβώς σε αυτό θα ερχόμουν και λέω ότι εδώ οι ευθύνες είναι και του Δήμου Λαμίας και της τοπικής κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενιάνες, οι οποίοι συμφωνήσαν στο να είναι αυτός ο ομιλητής. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνήσαν όλοι σε αυτό το ζήτημα, ωστόσο όμως όφειλαν ο καθένας εξ αυτών στον ομιλητή τον οποίον εκπροσωπούσε όλους και τους τρεις φορείς τους συνδιοργανωτές, θα έπρεπε να βάλουν ορισμένους παραμέτρους. Εγώ δεν είπα να κάνω λογοκρισία στην ομιλία του. Βεβαίως θα μπορούσε, αν υπήρχαν και τέτοιου είδους πράγματα παραχαρακτικά της ιστορίας, να κάνουν και λογοκρισία, θα έλεγα εγώ, που δεν είναι λογοκρισία, αλλά είναι αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Αλλά θα μπορούσαν να βάλουν ορισμένες παραμέτρους στο πού θα κινηθεί η ομιλία. Να διορθώσουμε τον τίτλο λίγο, σας παρακαλώ, τους συνεργάτες. Ενδεχομένως να μην έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Λαϊνά. Εσείς, κύριε Μπασδέκη, η διοργάνωση ήταν από το Δήμο ουσιαστικά, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η διοργάνωση γινόταν όπως κάθε χρόνο από το Δήμο Λαμίας, από την τοπική κοινότητα και από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ενιάνες. Ωραία. Τουλάχιστον γράφει η πρόσκληση. Κυρία Λαϊνά, η δική σας θέση. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς. Σίγουρα η κεντρική διοργάνωση ήταν του Δήμου Λαμιαίων, γιατί όπως μας τόνισε και η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, είναι υπεύθυνος ο Δήμος για αυτή την διοργάνωση. Εμείς όμως προσπαθήσαμε και υλικά και με πολύ κόπο να βοηθήσουμε στο να πετύχει αυτή η κορυφαία εκδήλωση μνήμης για μας 70 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα. Και γι' αυτό, αν και είχαμε διαφορετική άποψη για τον κεντρικό ομιλητή, μισό λεπτάκι εδώ, μισό λεπτάκι εδώ, κυρία Λαϊνά, μισό λεπτάκι εδώ.
Είχατε διαφορετική άποψη, είπατε, για τον κεντρικό ομιλητή. Είχαμε διαφορετική άποψη για τον κεντρικό ομιλητή, γιατί ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε τις εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος από τις αρχές περίπου Ιανουαρίου, γιατί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για το συγκεκριμένο γεγονός. Και για τον κεντρικό ομιλητή θεωρήσαμε ότι είχαμε κλείσει από τον Ιανουάριο μήνα το πρόσωπο. Και 30 Μαΐου, στέλνοντας εγώ ένα email στην πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αναφορικά με τον τρόπο που θα γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις, κείμενα που μου είχε δώσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ξέρετε, όλα τα διαδικαστικά αυτά, το όνομα του ομιλητή, το πώς ήθελε να τον προσφωνήσουμε σαν ομιλητή, ενημερώθηκα με ένα τηλεφώνημα ότι τελικά δεν υπάρχει αυτός ο ομιλητής. Από ποιον ενημερωθήκατε με ένα τηλεφώνημα? Έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο. Από ποιον ομιλητή ενημερωθήκατε ότι άλλαξε το πρόσωπο? Και ότι άλλαξε το πρόσωπο. Από ποιον, κυρία Λαϊνά? Από ποιον ενημερωθήκατε? Από την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μάθατε εσείς ότι με ευθύνη. Εσείς το μάθατε από την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Με ευθύνη πιανού άλλαξε το πρόσωπο? Από ό,τι είπε στο τοπικό συμβούλιο την επόμενη ή την ίδια μέρα, δεν θυμάμαι πότε έγινε, αν έγινε 30 ή 1η του μήνα, 1η Ιουνίου το τοπικό συμβούλιο, ότι την ευθύνη της όλης εκδήλωσης είναι του Δήμου. Και δεν έχουν καμία σχέση. Ποιος άλλαξε το πρόσωπο? Όταν το ακούσαμε αυτό, στην αρχή. Κυρία Λαϊνά, οι εκδηλώσεις. Κυρία Λαϊνά, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ποιος άλλαξε το πρόσωπο, ποιος? Δεν άκουσα πώς, τι είπατε. Ποιος άλλαξε το πρόσωπο του κεντρικού ομιλητή? Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι. Επειδή όσον αφορά τώρα με το Δήμο και την κοινότητα, δεν ξέρω τι συνεννόηση είχε και αν ήταν εν γνώση του Δημάρχου. Να σας το πω και αυτό, δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω μόνο ότι η κεντρική εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα αφορούσε μόνο το Δήμο και εμείς απλά σαν συνδιοργανωτές μπορούσαμε να συμμετέχουμε. Μάλιστα. Κύριε Μπαζδέκη. Όμως πρέπει να σας τονίσω αυτό, ότι οι κεντρικές εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος στην ουσία ήταν προτάσεις των ενιάνων. Δηλαδή τόσο η χοροδία το Σάββατο το βράδυ, όσο και την Κυριακή η πρόσκληση προς τον Μητροπολίτη Προύσης κύριο Ελπιδοφόρο ήταν μια πρόταση δικιά μας προς τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, ο οποίος και το απεδέχθη, γιατί με τον Μητροπολίτη Προύση συνδεόμαστε από το 2005 και αρκετό χρόνο πριν, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, μιλούσαμε μαζί του, επικοινωνούσαμε μαζί του για να μπορέσουμε να... Κυρία Λαϊνά. Ναι. Οι διοργανώσεις σας είναι εξαιρετικές. Δεν άκουσα. Με ακούτε, κυρία Λαϊνά? Ναι. Οι διοργανώσεις σας είναι εξαιρετικές σε όλα τα μήκη και πλάτη. Απλά έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Απλά να μισό λεπτό να εξηγήσω κάτι. Απλά εμείς εκείνη την ώρα δεν θέλαμε να διχαστούμε και να κάνουμε εκδηλώσεις σε άλλο σημείο και χωρίς, πώς να σας το πω τώρα, δηλαδή θα γινόταν αυτό το συλλήτουργο, το αρχαιρατικό συλλήτουργο. Δεν μπορούσαμε να πούμε δεν συμμετέχουμε, γιατί στην ουσία ήταν προσκεκλημένη των ενιάνων, με την αποδοχή βέβαια του Δήμου, να σας το πω έτσι. Η χοροδία του ΟΤΕ που ήρθε ήταν πάλι... Άντε να την κάνουμε την ερώτηση αυτή την επικίνδυνη. Δεν ακούω. Λέω να την κάνουμε την ερώτηση την επικίνδυνη. Είχε σχέση κάποιος από τους προσκεκλημένους που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που άλλαξε αυτό? Όχι. Σας λέω γιατί εμείς σαν ενιάνες δεν αποχωρήσαμε από τις εκδηλώσεις όταν μάθαμε το πρόσωπο του ομιλητή. Μάλιστα. Κύριε Μπαζδέκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Κοιτάξτε, την ώρα που γινόταν η εκδήλωση, εγώ και την κυρία, με την κυρία Λαϊνά, μιλήσαμε και η ίδια ήταν σε έκπληξη με αυτά που άκουγε, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι κατανοούσε ότι αυτά που λεγόντουσαν εκεί ήταν πράγματα τα οποία δεν συνάδανε με το συνολικότερο κλίμα, ούτε με το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο ομιλητής και για το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.
Και πραγματικά και στον Δήμαρχο απευθύνθηκα και στην κυρία Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας απευθύνθηκα εκείνη την ώρα ότι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται εδώ. Τι σας είπανε? Γενικώς όλοι σήκωναν τους ώμους στο ότι δεν φέρουμε κάποια ευθύνη για αυτό το ζήτημα. Όμως η ουσία είναι μία. Εγώ δεν θέλω να μπω τώρα σε μια διαδικασία αντιπαράθεση με την κυρία Λαϊνά. Ξέρω πολύ καλά ότι ο σύλλογος, ο εκπληκτιστικός σύλλογος Ενιάνες, είναι ένας σύλλογος με πραγματικά πολύ καλή δραστηριότητα. Εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός. Θεωρώ ότι είτε ολιγόρησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε στην προσπάθειά τους να μην φέρουν κάποια αντίσταση απέναντι στο πρόσωπο το οποίο θα μιλούσε, που ήταν γνωστό λίγο πολύ και οι θέσεις του και οι απόψεις του ποιες είναι, για να μην χαλάσουν τις εκδηλώσεις, κάναν αυτή την υποχώρηση. Όπως θα πω και κάτι άλλο, κύριε Στεριόπουλε. Ήταν υποχώρηση, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά θεωρώ, που δεν αυτοκατέστησαν την ώρα της ομιλίας τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, θεωρώντας ότι θα χαλούσε η εκδήλωση ή θα δημιουργούνταν κάποια επεισόδια. Θεωρώ ότι εκείνη την ώρα κάπως με έναν τρόπο έπρεπε να αποκατασταθούν τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Δεν μπορεί να ακούγονται ότι οι ράλιδες σταγματασφαλίτες κάνανε την ανάγκη φιλοτιμία και χτυπούσανε, σκοτώνανε, κρεμούσανε Έλληνες πατριώτες αγωνιστές όλο το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Yes. Έτσι λοιπόν μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν στο Δήμο θεωρούμε, ίσως. Θεωρούμε ότι έχει σοβαρότατες ευθύνες οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Άρα εκεί λέω θέλω να καταλήξουμε, κύριε Μπασδέκη, στους διοργανωτές πρέπει να κινηθεί η διαδικασία ουσιαστικά. Βεβαίως θεωρώ. Γιατί είστε και δημοτικός σύμβουλος ακόμα, κύριε Μπασδέκη. Ναι, βεβαίως. Αυτό σας λέω, ότι εμείς και στο Δήμο θα απευθυνθούμε για αυτό το ζήτημα και συνολικότερα απευθυνόμαστε με την τοποθέτηση που κάνουμε μέσα από την ανακοίνωσή μας. Τοποθετούμαστε απέναντι σε όλους όσους άκουσαν αυτά τα πράγματα εκεί. Θεωρούμε και κάτι περισσότερο, ότι εκεί ήταν παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, που ακούγανε όλες αυτές τις παραδοξολογίες και την παραχάραξη της ιστορίας που γινόταν από τον κύριο Γιώγα, που νομίζουμε ότι δεν φτάνουν στις εκδηλώσεις αυτές μόνο να γίνεται ένας πανηγυρικός λόγος, χρειάζεται κάτι περισσότερο. Και πιστεύω ότι ο Σύλλογος Ενιάνες θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε επίσης ότι και από τη δική μας πλευρά χρειάζεται να πάρουμε πρωτοβουλίες, ανάδειξης, όχι μόνο του ολοκαυτώματος της Τσιπάτης, αλλά συνολικότερα. Ολοκληρώστε, κύριε Μπασδέκη. Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί φασίστες κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, κυρία Λαϊνά, να κλείσουμε. Δεν διαφωνώ με τον κύριο Μπασδέκη σε αυτά που αναφέρεται σχετικά με τους σταγματασφαλίτες, με τους ράλιδες, με την κυβέρνηση Τσολάκογλου κτλ. Συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Όμως μπορώ να πω ότι για μας ήταν έκπληξη, θεωρούσαμε ότι θα περιοριστεί στο ιστορικό εκείνης της μέρας. Δεν θεωρώ ότι είχε θέση όλο το υπόλοιπη ιστορική ανάλυση από την πλευρά του ομιλητή, έστω σε αυτά που πιστεύει. Και μάλιστα, επειδή ήμουν δίπλα στον κύριο Μπασδέκη, αμέσως φώναξε ότι είναι απαράδεκτος ο ομιλητής. Δυστυχώς, ίσως θα έπρεπε και εμείς από την πλευρά μας, σαν Ενιάνες, να ελέγξουμε την ομιλία, την παραμονή. Αλλά ποτέ δεν το κάνουμε. Τα αφήσατε όμως τώρα και άνοιξε το θέμα. Κυρία Λαϊνά, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Δεν ακούγεστε και δύο. Κύριε Μπασδέκη, ολοκληρώστε, γιατί πιέζομαι να κλείσω το δελτίο. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής μόνο. Ο ομιλητής εκφράζει τους διοργανωτές. Και από τη στιγμή που ο ομιλητής εκφραζόταν με αυτόν τον τρόπο, εξέφραζε αναγκαστικά και εσάς, γιατί εσείς μας προσκαλέσατε σε αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κύριε Μπούτση, δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Βαζέκη. Ότι εκφράζει, ο κεντρικός ομιλητής εξέφραζε ουσιαστικά τους διοργανωτές, κυρία Λαϊνά. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν νομίζω ότι η ως τώρα πορεία του συλλόγου μας. Ακούστε, και η δικιά μου προσωπική διαδρομή έχει δείξει τέτοια δείγματα. Κυρία Λαϊνά, εγώ σας είπα και το σύλλογό μας. Δεν αδικώ το σύλλογό σας. Δεν σας ακούω. Εσείς θα πρέπει να βάλετε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Μετά από αυτό που έγινε. Λοιπόν, να μην φέρετε ευθύνη ο σύλλογος για αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου καλή λήψη. Λοιπόν, ναι, λέει ο κύριος Μπασδέκης ότι θα πρέπει να αποκαταστήσετε τα πράγματα, διότι είστε ένας από τους διοργανωτές. Ουσιαστικά αυτό λέει. Ήδη νομίζω με το δελτίο τύπου προσπαθήσαμε ως ένα σημείο να αποκαταστήσουμε τα πράγματα, όπως λέει και ο κύριος Μπασδέκης. Ειλικρινά έχουμε αναστατωθεί με το γεγονός. Από εκεί και πέρα
Θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να δούμε πώς θα ενεργήσουμε απέναντι στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους διώσεις, για τις διευκρινήσεις. Καλό βράδυ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου. Όλα αυτά παίρνουν διαστάσεις. Τώρα, βέβαια, το πιο ουσιαστικό είναι το ζήτημα που εγείρεται με τις γερμανικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, νομίζω. Αυτό είναι γι' αυτό το λόγο. Και επειδή στην εκδήλωση της Υπάτης είχαμε και κάποιους επίσημους προσκεκλημένους από τα προξενία και επειδή κάποιοι άκουγαν ίσως και σε μετάφραση